Από τα φαρμακεία μπορούν οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων να πάρουν 6 δωρεάν self-test ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Σεπτεμβρίου, μέχρι ποια ημερομηνία μπορούν να τα προμηθευτούν. Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, συλλαλητήριο των εργαζομένων με την έναρξη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ποιο κάλεσμα απευθύνει και το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔΗ Εύρου. Για αποψήλωση δήμων, σχολείων και νοσοκομείων από προσωπικό κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά, πώς χαρακτήρισε το νομοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5η 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Έως και την Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου, μπορούν οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων να προμηθευτούν 6 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Σεπτεμβρίου. Η διάθεση από τα φαρμακεία θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ξεκινούν τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου, τα σχολεία. Η προσέλευση των μαθητών θα γίνεται πάντα εφόσον έχουν γίνει τα self-test. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα προμηθεύονται από την Τετάρτη, από εχθές δηλαδή, έως και την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, 6 δωρεάν self-test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου και των τριών επόμενων εβδομάδων, έως τις 3 Δεκάτου δηλαδή. Δηλαδή ολόκληρο του Σεπτέμβρη και τις αρχές του Οκτώβρη. Υπενθυμίζεται ότι θα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα τα self-test, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 24 ώρες πριν την προσέλευση των παιδιών στα σχολεία. Τι άλλο. Ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον κορονοϊό είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές και τις μαθήτριες και οφείλουν να προσέρχονται με τη βεβαίωση στο σχολείο τους, εκτός από τα παιδιά βέβαια που έχουν κάνει, που είναι άνω των 12 ετών και έχουν νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες ή έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό. Μία μερίδα γονέων διστάζει να εμβολιάσει το παιδί του για τα εμβόλια, όπως υποστηρίζει, παρασκευάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι τα εμβόλια παρήχθησαν με ταχύς ρυθμούς, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, την παγκόσμια συνεργασία επιστημόνων από όλο τον κόσμο και κυρίως της πάρα πολύ μεγάλης ισχυρής χρηματοδότησης. Υπάρξει ένας τεράστιος αριθμός εθελοντών παγκοσμίως και κυρίως η μείωση της γραφειοκρατίας είναι αυτό που επέτρεψε να βγει αυτό το εμβόλιο πολύ γρήγορα. Ο έλεγχος και η ασφάλειά του είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι επετράπη τηρώντας λιγότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή με λιγότερο αυστηρά κριτήρια. Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό, τον EMA και τον Αμερικάνικο, τον FDA, είναι τα εμβόλια της Pfizer και το Spikevax της Moderna. Τα 2 εμβόλια που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Αυτά τα εμβόλια δηλαδή που έχουν παραχθεί με τη μέθοδο του mRNA. Γιατί είναι καλό ένα παιδί να εμβολιαστεί, επεσήμανε ο κύριος Γραμμενίδης. Πρωτίστως θα πρέπει να εμβολιαστούν για να θωρακίσουν τη δική τους υγεία, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς που θεωρεί ότι ένα παιδί είναι χαρούμενο να πηγαίνει στο σχολείο αφού πρώτα έχει κάνει ένα τεστ. Ένα τεστ που σε κανέναν δεν είναι ευχάριστο. Απ' την άλλη θα πρέπει να προστατέψουν τους οικείους τους. Στο σπίτι μπορεί να έχουμε ανθρώπους τρίτης ηλικίας που αυτοί δεν θα έχουν τα ίδια ελαφρά συμπτώματα αν κολλήσουν κορονοϊό. Οπότε θα προστατεύσουν τον παππού και τη γιαγιά. Από την άλλη θα συνεισφέρουν και αυτοί στο να χτιστεί ένα τείχος προστασίας πιο σύντομα. Και τέλος, αν εμβολιαστεί μεγάλο μέρος ακόμη και ανηλίκων, θα περιορίσουν την εμφάνιση μεταλλάξεων. Ο ιός μεταλλάσσεται γιατί συνεχίζει να υπάρχει στην κοινωνία. Αν δεν συνεχίσει να υπάρχει, δεν θα υπάρχουν και μεταλλάξεις. Πριν τον εμβολιασμό, αυτό ήταν ένα λάθος που κάνουν και πάρα πολλοί ενήλικες. Παίρναν κάποιο αντιπυρετικό για να έχουν ελαφρότερα συμπτώματα. Αυτό έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν παίρνουμε ένα αντιπυρετικό, καταστέλνουμε τον οργανισμό μας στην ουσία, γιατί τον προετοιμάζουμε για μια ανασοκαταστατική διαδικασία, την οποία θα πρέπει με το εμβόλιο να γεννήσουμε. Οπότε το εμβόλιο καλό είναι να βρει τον οργανισμό σε μια κατάσταση υγιή και να του δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα σωστά της σώματα. Στη συνέχεια όμως, αφού κάνουμε το εμβόλιο και αν έχουμε κάποιες παρενέργειες από το εμβόλιο, καλό είναι να πάρουμε ένα αντιπυρετικό ή ένα αναλγητικό για να σταματήσουμε τις μυαλγίες ή τον πυρετό που μπορεί να εμφανιστεί για 1-2 μέρες. Στο επιχείρημα ότι είναι καλύτερο κάποιος να νοσήσει παρά να εμβολιαστεί,
και ακόμα κατά πόσο μπορεί να αλλάξει το εμβόλιο του DNA του ανθρώπου, αναφέρθηκε ο κ. Γραμμενίδης. Αν κάποιος νοσήσει, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Ο κάθε οργανισμός αντιδρά διαφορετικά και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι για πολλά χρόνια ή ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα πολύ έντονες και δεν υπάρχει και θεραπεία. Στην άλλη περίπτωση, στο εμβόλιο, οι επιπτώσεις του εμβολίου και οι παρενέργειες του εμβολίου είναι τόσο ελεγχόμενες και τόσο μικρές που σε κάθε περίπτωση αξίζει κάποιος να πάρει το οποιοδήποτε μηδαμινό ρίσκο έχει το να κάνει στο εμβόλιο. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι και εγώ, αν διάβαζα ένα απόνυμα μιας επιστήμης που δεν είμαι καταρτισμένος, μπορεί να είχα μια αντίστοιχη άποψη. Πρακτικά, για να το εξηγήσουμε με τρόπο όσο πιο απλοϊκό γίνεται, το DNA μας είναι αδύνατο να αλλάξει από ένα εμβόλιο τεχνολογίας mRNA, γιατί το DNA μας είναι κλεισμένο μέσα σε μια φούσκα, φανταστείτε, τον πυρήνα του κυττάρου, όπου σε αυτόν τον πυρήνα δεν εισέρχεται τίποτα. Δεν μπορεί να φτάσει η πληροφορία. Το εμβόλιο mRNA είναι απλά μία πληροφορία, φτάνει στο κύτταρο, αλλά ποτέ στον πυρήνα του, όπου βρίσκεται εκεί το DNA. Όπου κάτι που δεν φτάνει, δεν ξέρω πώς θα το μεταλλάξει, πώς θα το αλλάξει και κυρίως γιατί να το αλλάξει, είναι άπειρες ερωτήσεις. Δεν στέκει. Δεν έχει καμία λογική απάντηση αυτό. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Σήμερα υπάρχει μία επιδημία σε παγκόσμιο επίπεδο και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να μηνθούμε είναι το εμβόλιο. Το τι μπορεί να επιφέρει τόσο η χρήση του εμβολίου, αλλά όσο και η ίδια η πανδημία, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως λέτε, σε 20-30 χρόνια, είναι αδύνατο να απαντήσει οποιοδήποτε. Και κυρίως δεν θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εδώ μας ενδιαφέρει αύριο πώς θα συνεχίσει η κανονική μας ζωή. Το να κάνουμε το εμβόλιο ισχυροποιεί το νοσοποιητικό μας σύστημα και είναι μια πρώτη τάξη ως άμυνα, η μοναδική άμυνα που έχουμε ενάντια στον κορονοϊό. Δεν μας κάνει άνθρωπους όμως. Ο άνθρωπος που κάνει το εμβόλιο συνεχίζει τόσο να μπορεί να νοσήσει, όσο και να μεταδίδει τον ιό. Σίγουρα σε μικρότερο βαθμό και τα δύο. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσει να φοράει τη μάσκα, να κρατάει τις κοινωνικές αποστάσεις και όλα τα μέτρα υγιεινής, όπως τη χρήση του αντισηπτικού όσο συχνότερα γίνεται, ό,τι κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ο σκοπός που εμβολιαζόμαστε δεν είναι για να γίνουμε άτρωτοι, αλλά για να δημιουργήσουμε ένα τείχος προστασίας σε εμάς και στους γύρω μας. Θεωρώ ότι το λάθος που συνέβη σε όλη αυτή την πανδημία, ένα από τα πολλά λάθη που συνέβησαν, είναι η υπερπληροφόρηση. Δεν είμαστε σε θέση όλοι να αναλύσουμε όλες τις πληροφορίες που μας δίνονται. Καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς σε κάθε κλάδο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μόνη ειδική του κλάδου είναι οι ιατροί, επιστήμονες, φαρμακοποιοί, άνθρωποι που έχουν γνώσεις επί του θέματος. Σίγουρα, ο ειδικός αυτό το πράγμα δεν είναι το ίντερνετ. Ας αποφύγουμε την πληροφόρησή μας από το ίντερνετ και ας απευθυνθούμε σε αυτούς που... Επιστρέφει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη και σε επιστρέφουν και τα συλλαλητήρια. Το ερχόμενο Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι αναμένεται να δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Κάλεσμα συμμετοχής απευθύνει και το νομαρχιακό τμήμα ΑΔΔΗ Εύρου. Μέχρι αύριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εργαζόμενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου ή στα πρωτοβάθμια σωματεία, προκειμένου να μετέχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Και φέτος η μεταφορά προς τη Θεσσαλονίκη θα γίνει με λεωφορείο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί από την Οριστιάδα και θα περάσει από τις πόλεις του Εύρου. Εφόσον μας δηλώσουν κάποιοι συμμετοχοί, ας συγκαταλέγονται στους άνεργους, στους συνταξιούχους, και εφόσον αυτό δύναται με βάση τον αριθμό που μπορεί να πούν σε ένα λεωφορείο, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Άλλωστε το κάλεσμα για το συλλαλητήριο και από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ είναι ότι θα πρέπει οι αγώνες να γίνονται μαζικά απέναντι σε μια τέτοια βάναυση κυβερνητική πολιτική, όχι μόνο του σήμερα αλλά το όλων των τελευταίων ετών. Κύριο αίτημα που θα ακουστεί στο συλλαλητήριο είναι η κατάργηση του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα σχετικά με τα εργασιακά, με την ΑΔΔΗ να υποστηρίζει ότι μεταξύ άλλων καταργεί και το 8ωρο. Είναι η κατάργηση του 4808, διότι καταργεί το 8ωρο, όπως ξέρετε, θεσπίζει τη 10ωρη εργασία και καταργεί και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, φαλκιδεύει το δικαίωμα στην απεργία, καταργεί το ΣΕΠΕ, απελευθερώνει τις απολύσεις και παράλληλα τι γίνεται, αυτό που ζούμε όλα τα τελευταία χρόνια και το έχουμε αναδείξει, μεγεθύνεται ακόμα περισσότερο η γενιά των εργαζομένων που είναι με συμβάσεις μερικών μηνών, μερικής απασχόλησης και όχι πλήρης,
με ελαστική και νοικιαζόμενη εργασία και περιτροπή εργασία. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται και για την πολιτική της κυβέρνησης στους τομείς της υγείας και της παιδείας. Μάλιστα, ο κ. Τσίρτσης καταγγέλει ότι η πολιτική της κυβέρνησης στέλνει τον κόσμο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι και απέναντι στην κυβερνητική πολιτική των τελευταίων 1,5 χρόνων του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει καταργήσει τους αιρετούς από την Υπηρεσιακά Συμβούλια, το οποίο προχώρησε και αναγνώρισε εκλογές με συμμετοχή 5% του εκπαιδευτικού κόσμου, το οποίο ουσιαστικά με τις πολιτικές του οδηγεί τον κόσμο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Το ίδιο απέναντι στην πολιτική που υπάρχει για την υγεία. Αναδείχθηκαν τα προβλήματα λόγω πανδημίας μέσα στη δημόσια υγεία και στις δομές της. Και εμείς που τόσο καιρό φωνάζαμε ότι χρειάζονται και άλλες προσλήψεις προσωπικού, πλέον δικαιωνόμαστε. Αλλά δεν είδαμε αυτές οι προσλήψεις να γίνονται και να καλύπτουν όλα τα υπαρκτά κενά. Ο κ. Τσίρτσης τονίζει ότι τα αιτήματα των εργαζομένων επικυρωποιούνται με το συλλαλητήριο την ημέρα της παρουσίασης του Πρωθυπουργού. Και όλα αυτά, ναι, μεν τα αναδείξαμε και στον προηγούμενο καιρό, αλλά και εν ώψη δε και ομιλίας του Πρωθυπουργού, είναι όλα αυτά τα αποτελούν τα κίνητρα που θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι και όχι μόνο, αλλά και οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι που με το ασφαλιστικό και αυτοί και με τον νόμο Κατρούγκαλο αλλά και τον νόμο Βρούτσι. Έχουν χτυπηθεί τα τελευταία χρόνια. Για αποψήλωση δήμων, σχολείων και νοσοκομείων από προσωπικό κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής Εύρου και αναπληρώτρια τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά. Η βουλευτής επιτέθηκε στην κυβέρνηση κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας με τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του ενιαίου συστήματος κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Για επιτελική ανικανότητα, κοινωνική αδιαφορία, προπαγάνδα και αδιαφάνεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά. Η κυρία Γκαρά μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για πρωθυπουργό άβλο και αδύναμο, από ό,τι φάνηκε από τις πρόσφατες εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σχολιάσω την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα και αφορά στην ένταξη και των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης στη ρύθμιση για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικής εισφοράς στον ΕΔΟΕΑΠ. Λόγω επιτελικής ικανότητας φαίνεται πως στην προηγούμενη ρύθμιση ξέχασε η κυβέρνηση να εντάξει τα ηλεκτρονικά μέσα και έρχεται και πάλι σήμερα με μια διάταξη μπάλωμα να εντάξει και τα ηλεκτρονικά μέσα. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε στην ελληνική κοινωνία πως η συγκεκριμένη ρύθμιση σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται σε μια συνολική αναγκαία πολιτική στήριξη των μέσων ενημέρωσης με κριτήρια και με διαφάνεια. Αφού βέβαια καταργήσατε τα προγράμματα ενίσχυσης 16 εκατομμυρίων των περιφερειακών και των κεντρικών έντυπων μέσων, προτάξατε τις λίστες πέτσα χωρίς καμία διαφάνεια, χωρίς καμία λογοδοσία, χωρίς κανένα κριτήριο και μόνο στόχο την εξάρτηση και την εξαγορά των ΜΜΕ από την κυβέρνηση. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να συνεννοηθείτε και με τους αρμόδιους συναδέλφους σας και να προσέξετε τη διάταξη την οποία υπάρχει και στην αρμόδια κοινή υπουργική απόφαση για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, διότι με τις διατάξεις που εγγράφονται εκεί πιθανόν να αποκλειστούν πάρα πολλές κεντρικές πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδες από την ρύθμιση για τον ΕΔΟΕΑΠ. Για ανασύσταση του κράτους της δεξιάς μίλησε η βουλευτής Εύρου τα δύο τελευταία χρόνια με τις γνωστές πρακτικές του παρελθόντος όπως υποστήριξε. Με σωρία κατά παρέκκληση αποσπάσεων και μετατάξεων υπαλλήλων, αλλά και με το ρόλο του ΑΣΕΠ να απαξιώνεται συνεχώς από την κυβέρνηση, το κράτος δικαίου, η αξιοκρατία, η διαφάνεια ποδοπατούνται καθημερινά με ευθύνη και επιλογή της ίδιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή όμως οι δημόσιες υπηρεσίες αποψηλώνονται και κλείνουν, κυρίως στην περιφέρεια, χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νομός μου, ο νομός Εύρου, μειώνοντας συνεχώς την ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση των πολιτών, υποδαβλίζοντας οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης, την οποία μόνο επικοινωνιακά ευαγγελίζονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα σχολεία στερούνται σχολικές καθαρίστριες, τα οργανογράμματα των υπηρεσιών αγνοούνται και δεν υπηρετούνται, οι δήμοι παραμένουν υποστελεχωμένοι, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας επίσης, ενώ κλείνουν περιφερειακά ιατρία. Στην περιοχή μου τουλάχιστον, παρότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε διασφαλίσει
τη μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση στο δημόσιο προκειμένου να ανακοπεί η αιμορραγία από τις δημόσιες υπηρεσίες. Και αντί η σημερινή κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά με αυτά τα προβλήματα και με την ενίσχυση σε προσωπικό αρκείται σε αποσπασματικές και φωτογραφικές διατάξεις για την κινητικότητα, όπως η μετάταξη των αποσπασμένων εντός 10 ημερών ή το δικαίωμα να βάζουν υπογραφές και οι συμβασιούχοι τεχνικοί και όχι οι μόνιμοι υπάλληλοι. Και αναρωτιόμαστε, δεν έχει η κυβέρνηση εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση και πρέπει να υπογράφονται σοβαρές αποφάσεις από μετακλητούς? Ακόμη όμως και από αυτές τις διατάξεις λείπουν θεσπισμένα κριτήρια που θα διασφαλίσουν το αντικειμενικό της διαδικασίας και δεν θα ανοίγουν άλλου τύπου παραθυράκια. Όλο αυτό το διάστημα βέβαια παρατηρούμε την προτίμηση που έχει η Νέα Δημοκρατία στις προσλήψεις μέσω προσωρινών συμβάσεων, υπονομεύοντας τις μόνιμες σχέσεις εργασίας. Υπονομεύοντας ουσιαστικά τη στελέχωση και την αναβαθμισμένη λειτουργία του δημοσίου, αναγκαία προϋπόθεση για την υγιή λειτουργία και του ιδιωτικού τομέα. Ακόμη όμως και με αυτήν την πρακτική, εξακολουθούν να προσλαμβάνονται σε ριδών γαλάζια Golden Boys με παχυλούς μισθούς, ενώ καταργήθηκε το πρόγραμμα των 5.066 εργαζόμενων που είχε προσλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρόληψη πυρκαγιών και την ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών. Συνεχίζεται η συγκομιδή πρώιμων ποικιλιών πατάτας σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Υπάρχει μία ζήτηση με αυξητική τάση από την εγχώρια αγορά, αλλά και για εξαγωγές, με τις τιμές για τους παραγωγούς να είναι σχετικά καλές. Από την άνοιξη, όπως τονίζουν οι πατατοπαραγωγοί στον Ευροκόπη, περιμένουν την ενίσχυση για την καλλιέργεια περσινής φθινοπορεινής πατάτας λόγω της πανδημίας και των lockdown. Ο Σύλλογος Αγροτών Ευροκοπίου έκλεισε το τελωνείο της εξοχής διαμαρτυρόμενος για το πότε θα δοθεί η ενίσχυση των 205 ευρώ το στρέμμα στην φθινοπορεινή πατάτα. Την κορονίσχυση εμείς την περιμένουμε από την άνοιξη. Τώρα αυτοί έχουν βάλει ημερομηνία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Από ό,τι μας έχουν πει, από ό,τι ακούσαμε, από ό,τι ρωτήσαμε, κανένας δεν ξέρει να μας πει με ακρίβεια. Έχουν κατέβει εδώ ο Σύλλογος Αγροτών το τελωνείο συμβολικά, μαζεύτηκε εκεί με τα τρακτέρ, έδειξη διαμαρτυρίας για να τους ταρακουνήσει λίγο, δηλαδή να καταλάβουν ότι χρειάζεται άμεσα να κινητοποιηθούν και να μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς για τους αγρότες. Πληρώθηκαν 215 ευρώ. Οι φθινοπορεινές τώρα θα πληρωθούν 205 και υπάρχει τώρα εδώ ένας εμπεγμός. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Η οικονομική ενίσχυση στους πατατοπαραγωγούς εκμεύεται από ευρωπαϊκό κονδύλιο. Νομίζω ότι είναι λεφτά της από ευρωπαϊκό κονδύλιο. Από ό,τι μας λένε τώρα, γιατί κανένας δεν μας λέει ακριβώς, ναι, πώς και τι. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς και εμείς ρωτάμε. Έχουμε καταντήσει γραφική, παίρνουμε συνεχώς τηλέφωνα, μια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια στο Υπουργείο, μια ρωτάμε τον βουλευτή. Ναι. Τώρα μας είπαν ότι επειδή ο Αύγουστος ήταν υποτονικός μήνας και ότι δεν υπήρχαν οι υπαλλήλοι στα πόστα τους κανονικά, ήταν με άδειες. Άρχισε συνεννόηση τώρα το Υπουργείο Γεωργίας με το Υπουργείο Οικονομικών και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τα χρήματα. Μέσα Σεπτέμβριο ακούγεται, μιλάμε είναι λόγια του καφενείου αυτά που ακούγονται, έτσι. Ό,τι ακούμε στο καφενείο. Επίσημα δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Η παραγωγή στον Ευροκόπη της πατάτας είναι ικανοποιητική σε ποσότητα και ποιότητα φέτος. Η παραγωγή μας στον Ευροκόπη είναι μέτρια ως καλή, μπορώ να πω, της πατάτας. Το φασολιόν δεν είναι καθόλου καλή λόγω του κάψωνα. Απλά η πατάτα, οι τιμές δεν είναι αυτές που περιμέναμε πάλι. Η τιμή της πατάτας στον παραγωγό παραμένει χαμηλή. Στον παραγωγό τώρα, ό,τι περάσει καθαρά στο συσκευαστήριο, στο χωνί που λέμε, 25 λεπτά οι στρόγγυλες και ως και 30 λεπτά οι σπούτες. Μια άλλη ποικιλία, έτσι, μακρόστερα. Ρουμάνια έμποροι, σύμφωνα με πληροφορίες, ίσως κάνουν εξαγωγή προς τη χώρα τους πατάτας και υποπροϊόντων και σταθεροποιηθεί η τιμή στη χώρα μας. Κάποιοι Ρουμάνοι εμφανίστηκαν στην αρχή. Ναι. Θα ανεβεί η τιμή της άμα φύγει κάποια ποσότητα πατάτας? Αυτό δεν το ξέρω, αν ανεβεί ή όχι. Μακάρι να το γνώριζαμε, θα κάναμε και καλύτερο κουμάντο. Αλλά πιστεύω ότι θα, άμα γίνει και εξαγωγή, δηλαδή
υποπροϊόντα και δεύτερης κατηγορίας πατάτες φεύγουν έξω, δηλαδή ότι θα σταθεροποιηθεί και θα είναι καλή η τιμή. Θα υπάρχει μια καλή ροή δηλαδή. Η περιήγηση στο Δήμο Ρεστιάδα συνεχίζεται. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στον οικισμό του Σάκου.